Χρήστο, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω. Τα περνάτε καλά στην Πάτρα? Είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι μια χαρά όλα. Κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει προφανώς την προετοιμασία για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, με το περισσότερο αυτά τα παιχνίδια που έρχονται, λένε ότι okay, η τρίτη θέση δεν δίνει κάτι, αλλά νομίζω ότι και εσείς το θέλετε πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με αυτή την νοοτροπία μπαίνετε σε αυτά τα παιχνίδια που ξεκινάνε από το Σάββατο. Ξεκάθαρα, έτσι είναι. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει πλέον, αύριο είναι 1 Ιουνίου. Εντάξει, υπάρχει κούραση σίγουρα, υπάρχει πολύ έτσι, προσμονή για το τέλος. Το τέλος είναι κοντά, αλλά παρόλα αυτά και οι δύο πιστεύω ομάδες έχουμε μοχθήσει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε και διπλά παιχνίδια, σίγουρα έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από εμάς. Εμείς όμως είμαστε μια ομάδα που ήμασταν στην αρχή της χρονιάς διψασμένοι, με κίνητρο. Θεωρώ ότι έχουμε το πλεονέκτημα, το παλέψαμε για όλη τη χρονιά γι' αυτό. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε πολύ καλά παιχνίδια και πιστεύω ότι η δικιά μου γνώμη είναι ότι η σειρά θα τραβήξει. Η σειρά θα τραβήξει. Okay. Κοίτα, έτσι όπως έχουμε δει τον Προμηθέα από την αρχή της σεζόν, ξέρεις, οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα κάνει μια-δυο ήττες και θα τους πάρει από κάτω. Παρ' όλα αυτά εσείς καταφέρετε να έχετε μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Εντάξει, είχατε και σε κάποια φάση την κοιλιά σας που ήταν αναμενόμενο νομίζω. Ναι, και στο τέλος σίγουρα της κανονικής περίοδου, νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνήσαμε ότι δίκαιο Προμηθέας είναι τρίτος. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα που καθόλου τη διάρκεια της σεζόν είχε και σταθερότητα, έκανε και μεγάλες νίκες. Ποιο είναι αυτό έτσι, το στοιχείο φέτος που σας οδηγεί, έτσι να το πω πολύ απλά? Καλά, καταρχάς είναι αλήθειες όλα αυτά που μόλις είπες. Θεωρώ ότι όντως κάναμε μια κοιλιά εκεί από το Δεκέμβριο. Πιστεύω όμως ότι μια νίκη εντός έδρας, η νίκη βασικά με την ΑΕΚ, αντέσσεψε έτσι να πω λίγο όλο το κλίμα και τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί εκείνη την περίοδο και θεωρώ ότι μας βοήθησε να γυρίσουμε τούμπα όλο το κλίμα και να κάνουμε τις μεγάλες νίκες, ειδικά στο τέλος. Κάναμε ένα τρομακτικό σερί, κάναμε μεγάλα διπλά και κερδίσαμε και φτάσαμε, θεωρώ, δίκαια στην τρίτη θέση με τη σταθερότητα. Η ομοιογένεια, σίγουρα, πολύ καλοί χαρακτήρες, το κίνητρο που σου είπα για πριν, το γεγονός ότι η ομάδα αυτή έχει φτιαχτεί από νωρίς, νομίζω πολύ, δηλαδή οι αρχές Ιουνίου, τέτοια περίοδο πέρυσι, οι πιο πολλοί παίχτες είχαν σχεδόν υπογράψει. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε ένα πλάνο, παίζουμε σε κάθε μάτι για να κερδίσουμε, ακόμα και ας χάσουμε. Και θεωρώ ότι είμαστε μαχητές. Μαχόμαστε για κάθε νίκη και θεωρώ ότι ως τώρα το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Χάλασε λίγο έτσι ψυχολογικά το δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί πήγατε να κάνετε μια μεγάλη ανατροπή και στο τέλος, ξέρεις, νομίζω σας έμεινε και λίγο το γαμώτο της ήττας, να το πω πολύ απλά, γιατί φτάσατε πολύ κοντά. Και θέλω λίγο να μου πεις το πώς μια ομάδα σαν τον Προμηθέα προετοιμάζεται στο κομμάτι της νοοτροπίας για να παίξει ημιτελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία του κοντά σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Σίγουρα, μετά από μια τέτοια ήττα, θεωρώ ότι μέσα σου ψυχολογικά αδειάζεις, έτσι να το πω. Και θεωρώ ότι αυτό φάνηκε και από το τρίτο παιχνίδι, το γεγονός ότι ήμασταν αρκετά κουρασμένοι, ψυχολογικά καταβεβλημένοι. Κάναμε ένα άψογο δεύτερο ημίχρονο στο δεύτερο παιχνίδι. Θεωρώ ότι παίξαμε πολύ όμορφο μπάσκετ, βγάλαμε άμυνες, ήμασταν όλοι... Σε όλα τα επίπεδα ήμασταν ανώτεροι από τον Ολυμπιακό. Αλλά παρόλα αυτά η ιστορία έγραψε την ήττα. Η ήττα είναι ήττα. Δεν έχει να κάνει και σε έχασες και με ένα πόντο ή μισό πόντο. Αυτό που μένει είναι ότι έχασες εν τέλει. Θεωρώ ότι μας μένει σίγουρα η πικρία. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ώρα για ούτε δάκρυα. Η περηφάνεια είναι πάρα πολύ μεγάλη εδώ στην ομάδα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν όλοι εδώ. Και η διοίκηση, το γεγονός και μόνο ότι τη δεύτερη σεζόν της ομάδας, η ομάδα βρίσκεται στα ημιτελικά, είναι μια τεράστια, θα μπορούσα να το πω, επιτυχία. Και αυτό πιστώνεται και στους παίκτες και στη διοίκηση και κυρίως στους προπονητές που κάνανε την επιλογή των παιχτών. Θεωρώ ότι θα απολαύσουμε τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
έχουμε και το πλεονέκτημα όπως είπαμε πριν, είναι κάτι πρωτόγνωρο κάθε φορά ζούμε. Οπότε αφήσουμε την Σάββατο, αφήσουμε άλλη μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Να πάμε λίγο και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ φέτος. Στην κανονική περίοδο, δύο νίκες για τον Προμηθέα. Η μία στο ξεκίνημα μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, η δεύτερη στην έδρα του. Νομίζω ότι θα βρείτε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ από αυτό που αντιμετωπίσατε την πρώτη φορά στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Διαφορετικό από αυτό που αντιμετωπίσατε τη δεύτερη φορά στην έδρα σας. Είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει αρκετά μέσα στη σεζόν, αλλά προέρχεται και αυτή από έναν. Έτσι, σχετικά εύκολο αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό. Πώς προετοιμάζεσαι αυτά τα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι έχεις δει φέτος από αυτή την ομάδα, τι θεωρείς ότι είναι το καλό του σημείο, τι το αρνητικό? Καταρχάς έτσι είναι. Τον ΠΑΟΚ, να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε όλα, τον πετύχαμε και τις δύο φορές άσχημα φεγγάρια, ειδικά την πρώτη φορά όταν κερδίσαμε μέσα στη Θεσσαλονίκη, είχε πολλούς τραυματισμούς. Ήταν αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι ήταν η κατάλληλη περίοδος και η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε μια μεγάλη νίκη όπως και την καταφέραμε. Στο δεύτερο γύρο πάλι υπήρχε πολύ κούραση, πολλά ταξίδια. Θεωρώ πάλι πέσαμε σε κατάσταση ευνοϊκή για εμάς. Τώρα από όπου είναι μια τελείως πραγματικά διαφορετική ομάδα. Είχε ενισχυθεί κιόλας με μεταγραφές. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα μιλήσει πιο πολύ, έτσι να το πω, η καρδιά, η ψυχή, ποιος το θέλει περισσότερο. Είναι μάτς τα οποία μπορεί να είναι σειρά, αλλά κάθε μάτς πιστεύω θα κερδίσει λεπτομέρεια. Οπότε όποιος το θέλει πιο πολύ θα κερδίσει. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε αρκετούς τραυματίες, είμαστε λιγότεροι από ό,τι ήμασταν τουλάχιστον στα τα δύο παιχνίδια και γενικότερα και μετά τον αποκλεισμό υπάρχει αυτή έτσι η στεναχώρια, αλλά δεν υπάρχει λόγο να σκύβουμε το κεφάλι. Θεωρώ ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε άλλη μια προπόνηση αύριο, να τα βάλουμε λίγο ακόμα κάτω, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και πιστεύω ότι το Σάββατο θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα και διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Μιας που λέμε για... Θέλουμε και τον κόσμο δίπλα μας, είναι σημαντικό ότι παίζουμε εντός έδρας. Οπότε εντάξει, σε αυτό δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο σε αυτό. Καμία, η έδρα του Προμηθέα είναι συνήθως γεμάτη. Έτσι, είναι σημαντικό ότι ο κόσμος της Πάτρας είναι κοντά στο Προμηθέα. Είναι μια καινούργια ομάδα και τους έχουμε ανάγκη εμείς, αλλά εννοείται και ότι η Πάτρα έχει ανάγκη τον Προμηθέα, έτσι μια υγιής ομάδα. Και θεωρώ ότι είναι έτσι μια αμοιβαία σχέση, όμορφη, και θέλουμε να το ανταποδώσουμε την όλη έτσι, την παράστασή τους όλη τη χρονιά. Μιας που λέμε για διαφορετικό ΠΑΟΚ μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Εγώ νομίζω ότι βλέπουμε και ένα πολύ διαφορετικό Σαλούστρο φέτος σε σχέση με αυτό που θυμόμαστε εμείς από τη Θεσσαλονίκη. Έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την ομάδα, έχει να κάνει με τη δουλειά που μπορεί να βάζεις εσύ στην προπόνηση καθημερινά, είτε μόνος είτε μαζί με την ομάδα. Με τι έχει να κάνει, γιατί βλέπουμε ένα Σαλούστρο ο οποίος έχει φτάσει κοντά και σε triple-double σε παιχνίδια. Βλέπουμε ένα Σαλούστρο ο οποίος το τρίποντο δεν το φοβάται πια. Το παίρνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και πολλές φορές το βάζει κιόλας. Γι' αυτό σε ρωτάω, τι έχει αλλάξει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα το κλίμα εδώ καταρχάς με όντως οι άνθρωποι της ομάδας, οι παίκτες μου, οι ορμονητές μου, η διοίκηση με έχουν κάνει να νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Ήμουν έτοιμος, δεν θα σου κρύψω. Εντάξει, ότι είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου, είναι μακράν η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Νιώθω πολύ διαφορετικός παίκτης. Σίγουρα δεν έχω καμία σχέση με τον παίκτη που ήμουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο δεν πρόλαβα ούτε μου δόθηκε ευκαιρία να δείξω κάποια πράγματα από αυτά που θα μπορούσα και τη δεύτερη χρονιά, γιατί ήμουν και μικρός τότε, ήταν πολλές συγκυρίες τις οποίες όμως ανοίγουν στο παρελθόν. Πέρυσι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, είχα τον τραυματισμό μου, θεωρώ ότι τώρα είμαι υγιής, είμαι καλά, νιώθω καλά, όπως λες και εσείς πάρα πάρα πολύ καλά πλέον, δεν φοβάμαι τίποτα. Ο προπονητής μου έχει αμέριστη εμπιστοσύνη και μου δίνει να καταλάβω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά λόγια. Απλά μου λέει πες παίξε και αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Θεωρώ ότι έχω βρει τις κατάλληλες συνθήκες, νιώθω καλά, νιώθω ωραία και θέλω να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει, είτε αυτό είναι στους πόντους, είτε είναι στην άμυνα, είτε στα rebound, στα assist, οπουδήποτε. Είμαι από αυτούς τους παίκτες. Τώρα, εάν βγαίνει εγώ πρωταγωνιστής,
καλό δεχόμενο είναι και αυτό, αλλά αυτό που με νοιάζει είναι κυρίως να κερδίζει η ομάδα μου. Θα σε βλέπουμε στην Πάτρα και του χρόνου? Η αλήθεια είναι ότι έχω διαιτέ συμβόλαιο, νιώθω καλά εδώ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Θεωρώ πως λογικά θα βρίσκομαι εδώ. Εδώ είμαι καλά, περνάω καλά, οι άνθρωποι με έχουν καλά εδώ. Είναι ωραία. Θα σε πάω και σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Με αφορμή όσα γίνονται φέτος με την Εθνική, έχει ανοίξει πόρτα και για πολλά παιδιά και για εσάς. Ναι. Πώς τη βλέπεις αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με την Εθνική Ομάδα? Καταλαβαίνω ότι το να καλείσαι και να χρειαστεί να βοηθήσεις από ένα λεπτό μέχρι 40 είναι σίγουρα μεγάλη τιμή, αλλά δεν το βλέπεις έτσι και λίγο πιο σαν μεγαλύτερη ευκαιρία με βάση αυτά τα παράθυρα και τέλος πάντων αυτή τη διαδικασία που ανοίγει την πόρτα και για άλλους παίχτες που μπορεί να μην τους βλέπαμε στην Εθνική Ομάδα? Σίγουρα, δεν το συζητάω. Καρχάς είναι, όπως είπε και εσύ, η μεγαλύτερη τιμή, η μέγιστη βασικά. Είναι για μένα προσωπικά η μέγιστη τιμή, ευθύνη επίσης και ευγνωμοσύνη, γιατί το να παίζεις γιατί να εκπροσωπείς τη χώρα σου, θεωρώ ότι δεν το ζεις και κάθε μέρα, ειδικά για εμάς τα παιδιά τα οποία μπορεί να είμαστε εισαγωγικά οι αντικαταστάτες, αλλά προσωπικά δεν με ακουμπάει ούτε με ενοχλεί καθόλου αυτός ο όρος. Είχα κληθεί την πρώτη φορά στο πρώτο παράθυρο και όσο μου ζητήθηκε μπόρεσα και βοήθησα. Θεωρώ τώρα είμαι ακόμα πιο έτοιμος. Θεωρώ ότι εννοείται ότι είναι μια μεγάλη και τεράστια ευκαιρία να δείξουμε και εμείς κάποια πράγματα, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε την Ελλάδα να φτάσει στις δύο ακόμα νίκες. Θεωρώ ότι προσωπικά έχω πολλά να δώσω και στην Εθνική και για πάρα πολλά παιδιά εννοείται. Είναι μεγάλη ευκαιρία και χαίρομαι γιατί το ζω με παιδιά με τα οποία έχω υπάρξει συμπαίχτες, και όπως ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης και όπως ο Γιαννίδης ο Ραϊτζάκης και ο Βασιλόπουλος, αρκετά παιδιά τα οποία ξέρω ότι και αυτά έχουν μοκτήσει πάρα πολύ για να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο και τους αξίζει και με το παραπάνω. Και το πιο σημαντικό και τρανό παράδειγμα θεωρώ ότι είναι ο Βαγγέλης, που είναι επιτομή της δουλειάς και της επιμονής και της υπομονής. Του έστειλες τώρα κανένα μήνυμα πριν τη σειρά, έτσι λίγο να τον πικάρεις? Εντάξει, με τον Βαγγέλη και τον Απόλλωνα, επειδή μας έχουμε υπάρξει και συμπαίκτες και επειδή ζούσαμε και στην ίδια πολυκατοικία, υπάρχει πολύ καλή μαζί μας, μια πολύ μεγάλη και καλή φιλία. Νομίζω ότι αύριο έρχονται, πάντα βρισκόμαστε και πάντα χαιρόμαστε και οι δύο όποτε είναι εδώ. Εντάξει, Απόλλωνα, θα το ευχηθούμε και περαστικά. Μιας και ήταν λίγο άτυχος με τον τραυματισμό του. Δύο πολύ καλά παιδιά, ναι, το περιμένω και τους φίλους μου, τον Μανώλη, τον Φροντιστή, τον Παναγιώτη, τον Βασιλείο. Τους περιμένω να τους δω για ακόμη μια φορά και είναι ωραίο ότι θα τους βλέπω και για τουλάχιστον 15 μέρες. Θεωρώ ότι θα τους βλέπω κάθε 3 μέρες θα βρισκόμαστε. Οπότε θα τα πούμε και εκεί. Είναι ωραίο να βλέπεις φίλους. Να σου πω, μιας που είπαμε λίγο για την Εθνική και ξέρεις που είπες και εσύ ότι με παίχτες που ήμασταν μαζί σε ομάδες όπως ο Μαργαρίτης, ο Βασιλόπουλος, ο Λαρετζάκης, ίσως και με τον Γιάννη τον Ρωτοκούμπο μαζί. Τον ξέρεις καλά από μικρό. Τον ξέρω πολύ καλά τον Γιάννη και είναι ένα. Τι έχεις να πεις γι' αυτόν, με αυτά που γίνονται φέτος με το συγκεκριμένο παίχτη? Κοίτα να δεις. Το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, τότε με χωρίσα για τρελό, τώρα σίγουρα με περνάει καλή για τρελό. Εμείς που τον βλέπαμε και ξέραμε τι είσαι ο Γιάννης, εγώ, ο Νίκος ο Γκίκας και κάποια άλλα παιδιά και από το Φιλανδικό, ήμασταν σίγουροι ότι θα πάει στο NBA και θα διαπρέψει. Αυτά που κάνει πλέον είναι πραγματικά βέβαια. Θεωρώ ότι έχει αποδείξει ότι δεν έχει ταβάνι, το λέω και να τριχιάζω πραγματικά. Είμαι τόσο περήφανος για αυτό το παιδί, πιστεύω εγώ και όλοι οι Έλληνες, που πραγματικά το μέλλον του ανήκει και όποτε μου έχει ζητηθεί να μιλήσω για αυτόν, το μόνο που λέω πραγματικά και το λέω μέσα από την καρδιά μου είναι ότι θέλω να έχει υγεία, υγεία, υγεία και μόνο υγεία. Όλα τα υπόλοιπα, η κορυφή του Έβερες και η κορυφή του κόσμου του ανήκουνε, το αξίζουνε και θεωρώ ότι θα την έχει, γιατί είναι ένα παιδί πραγματικά διαμάντη, ένας αφήσετος χαρακτήρας και όσον αφορά τα μπασχετικά του προσόντα και τα μπασχετικά του επιτεύγματα, θεωρώ ότι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι αρκετά μικροί εισαγωγικά για να μιλήσουμε για τόσο μεγάλο παίχτη και θεωρώ ότι σίγουρα αν είναι υγιής θα είναι και επόμενος ηγέτης εθνικής και πραγματικά τον έχει ανάγκη η Ελλάδα.
Έχει ανάγκη από ήρωες, να το πω εισαγωγικά. Γι' αυτό, οπότε ο Γιάννης θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ο ήρωας. Ωραία, ωραία Χρήστο. Η κουβέντα ήταν πολύ ωραία. Συνήθως η κουβέντα μαζί σου ωραία είναι. Έχει διάφορα πράγματα. Ωραία, έχει διάφορες παραμέτρους που μπορούμε να συζητήσουμε. Να σε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία έτσι, στη σειρά που έρχεται με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια.